Κλείνω με την τροπολογία που κατέθεσε χθες ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Αυγεννάκης. Τι κάνει αυτή η τροπολογία? Τροποποιεί το δικό του νόμο που ψήφισε πριν λίγο καιρό. Δεν στέγνωσε ακόμα το μελάνι αυτού του νόμου και τον αλλάζει ο κύριος Αυγεννάκης. Γιατί, με ποιο σκοπό? Για να αναβληθούν, λέει, οι αρχαιρεσίες όλων των αθλητικών ομοσπονδιών για τις 22 του Γενάρη του 2021. Ελάτε τώρα, πείτε την αλήθεια. Η τροπολογία στοχεύει στην αναβολή των εκλογών του ΣΕΓΑΣ, της ιστορικότερης ομοσπονδίας του ελληνικού αθλητισμού, που έχει προγραμματισμένες εκλογές για τις 16 Γενάρη του 2021. Και ως πρόσχημα για αυτή την τροπολογία αξιοποιείται το Μητρό, στο οποίο όμως έχουν ήδη εγγραφεί η συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων του ΣΕΓΑΣ. Είναι φανερό ότι αυτό που επιδιώκει ο Υφυπουργός είναι να αποκτήσει τον έλεγχο των εκλογών και κατ' επέκταση τον έλεγχο του ΣΕΓΑΣ και όλων των ομοσπονδιών. Το μόνο που του μένει πια του κυρίου Αυγεννάκη να κάνει είναι με μια επόμενη τροπολογία να μπορεί να δώσει το δικαίωμα στον εαυτό του να διορίζει τα αρεστά σε αυτόν μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ομοσπονδιών. Πρόκειται για μια πραξικοπηματική ενέργεια. Πρόκειται για μια ομή παρέμβαση στις διαδικασίες των ομοσπονδιών και του ΣΕΓΑΣ. Την καταγγέλουμε και απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα. Ευχαριστώ.